Καλώς ήλθατε στο πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ προσεύχεστε αυτά τα οποία λέμε να είναι πάντοτε λόγια του Θεού. Welcome to our program. I thank you very much. Please pray that whatever I say are in honor of God. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το σημερινό Ευαγγέλιο, αγαπημένοι μου χριστιανοί, είναι ένα θαυμάσιο μήνυμα προς όλους εμάς. Μας λέει ο Χριστός, όπως θέλετε να σας φέρνονται οι άνθρωποι, πρέπει να φέρνεστε εσείς σε αυτούς. Να τους αγαπάτε, αφού θέλετε να σας αγαπούν. Να τους κάνετε καλό, αφού θέλετε να σας κάνουν καλό. Να τους βοηθείτε, αφού θέλετε να σας βοηθούν. Αλλά μας λέει ο Χριστός,
ότι όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε με ανιδιοτέλεια, χωρίς να περιμένουμε τίποτε από τον άλλον άνθρωπο. Να τον αγαπούμε, διότι αυτό είναι η εντολή του Θεού. Διότι όταν αγαπάς, τότε νιώθεις πολύ καλά και είναι το καλύτερο πράγμα για σένα. Όταν βοηθείς ανθρώπους, πάλι είναι το ίδιο πράγμα για σένα. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία μας αναφέρει το σημερινό Ευαγγέλιο. Αλλά εμείς θέλω να τα πούμε λιγάκι έτσι απλά στη δική μας τη γλώσσα. Και να ρωτήσω, θέλεις να σε συκουφαντούν οι άνθρωποι? Όχι. Τότε λοιπόν δεν πρέπει και εσύ να συκουφαντείς. Θέλεις να σε βοηθούν οι άνθρωποι? Τότε πρέπει και εσύ να βοηθείς. Για σκέψου, θέλεις να σου λένε ψέματα οι άνθρωποι? Όχι. Τότε δεν πρέπει να λες και εσύ ψέματα. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προβλήματα. Αν ήσουν εσύ στη θέση του, τι θα ήθελες τους άλλους ανθρώπους να κάνουν? Να σε συμπονέσουν, να σε καταλάβουν, να δείξουν επιείκεια, να δείξουν κατανόηση. Αυτό είναι εκείνο το οποίο πρέπει και εσύ να κάνεις. Και όταν βρίσκεται ένας άνθρωπος σε δύσκολη θέση, οικονομική ή πνευματική ή ασθενίας ή οτιδήποτε άλλο, τι πρέπει εσύ σαν πραγματικός χριστιανός ή εγώ σαν πραγματικός χριστιανός να κάνω? Να δείξω κατανόηση, να βοηθήσω τον άνθρωπο. Και ξέρετε, εκείνο το οποίο μας λέει ο Χριστός είναι να μην περιμένουμε ανταπόδοση. Διότι αν περιμένουμε ανταπόδοση δεν κάνουμε τίποτε καλό. Κάνουμε το καθήκον μας όταν αγαπούμε τους ανθρώπους και βοηθούμε τους ανθρώπους χωρίς να περιμένουμε τίποτε από αυτούς. Θέλετε να το σκεφτούμε αυτό όλοι μας καλά στη ζωή μας και να προσπαθήσουμε να είμαστε ανιδιοτελείς αφενός, αφετέρου έτοιμοι να βοηθήσουμε τον κάθε άνθρωπο. Και τελειώνει το Ευαγγέλιο με κάτι πάρα πολύ σπουδαίο επίσης. Λέει ότι ο Θεός είναι επιοικής με όλους τους ανθρώπους και ζητάει να είμαστε κι εμείς το ίδιο, να κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Βλέπουμε κάποιον ο οποίος παραστράτησε και αν τον βλέπουμε να είναι στον γκρεμό, δεν πρέπει να του δώσουμε μια σπροξιά να πέσει παρακάτω, αλλά πρέπει να του δώσουμε το χέρι μας και να τον βοηθήσουμε να σηκωθεί, να ορθοποδήσει, να μπορέσει να νιώσει καλύτερα. Αυτό είναι το καθήκον μας. Αυτό σημαίνει το να είσαι πραγματικός χριστιανός. Στην ανάγκη του αλλουνού να φερθείς ανάλογα και να τον βοηθήσεις όσο περισσότερο μπορείς. Ας τα σκεφτούμε αυτά αγαπημένοι μου χριστιανοί και ας προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Και θέλουμε τον Θεό να είναι επιοικής μαζί μας. Και ο Θεός είναι ικτήρμων και ελεήμων. Πρέπει και εμείς να είμαστε επιοικείς, ικτήρμονες και ελεήμονες. Πώς θα πάμε εμείς να βρεθούμε μπροστά στο Θεό όταν αφήσουμε τον κόσμο αυτό και πάμε στην άλλη τη ζωή ή στη δεύτερη παρουσία και στη δικαία κρίση? Δεν θα σκεφτεί ο Θεός, ήσουν επιοικείς, αγαπούσες τους ανθρώπους, εξυπηρετούσες τους ανθρώπους, τότε και εγώ θα είμαι επιοικής μαζί σου. Έτσι είναι. Και αυτό πρέπει να προσέχουμε πάλι, πάντοτε. Γι' αυτό αγαπημένοι μου χριστιανοί, θυμηθείτε το αυτό. Όπως θέλουμε να μας φροντίζουν, να μας περιποιούνται οι άλλοι άνθρωποι, το ίδιο πρέπει να κάνουμε εμείς. Να φερνόμαστε το ίδιο στους άλλους ανθρώπους και περισσότερο. Διότι ο καθένας από μας προσπαθεί να είναι χριστιανός και αν είναι συνειδητός χριστιανός, αυτό είναι εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε. Να είμαστε επιοικείς, ελεήμονες, ικτήρμονες, η γεμάτη αγάπη, ώστε και ο Θεός να είναι ευχαριστημένος μαζί μας.
εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, που μας εδίδαξες ένα τόσο ωραίο μάθημα σήμερα, βοήθησέ μας να μην το αφήσουμε αυτό στην θεωρία, αλλά να το περάσουμε στην πράξη. Να αγαπούμε τους ανθρώπους, να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους, να φροντίζουμε τους ανθρώπους, να είμαστε επιοικείς με τους ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, και γίνω επιοικείς με τον καθένα από μας. Και ο Θεάνθρωπος Χριστός τις δύο φύσεις έχει σε μία πλήρη ένωση, χωρίς να διαιρέσει την μία του υπόσταση. Το πρόσωπο δεν τέμνει, όμως τις δύο φύσεις του ασύγχυτα κατέχει. Σύνοδοι οικουμενικές, τούτο έχουν κηρύξει, αλάθητα το δίδαξαν, και η Εκκλησία όλη με ύμνους και κηρύγματα τους χριστιανούς διδάσκει και τέλειον αυτόν Θεόν και άνθρωπον λατρεύει. Θεός άνθρωπος γίνεται με ένα σκοπό και μόνο, να δυνηθεί ο άνθρωπος, να πορευθεί στα άνω, να γίνει και αυτός Θεός εν ηθική ενία, θνητός δεν έχει μετοχή στην θεϊκή ουσία. Beloved in the Lord, today is Saint Dionysius Areopagitis Day. And Saint Dionysius is the patron saint of Athens. And as you know very well, Athens is the city of wisdom. It's a city that has been known in the entire world for many, many, not centuries, but millenniums. And as we are talking about Saint Dionysius, I want you to think about something else. Do you remember that Saint Paul went to Athens, and he went there to preach the gospel of Christ, to preach the resurrection of Christ? And the Athenians, as they used to do, they accepted him graciously. And in the Areopagus, they went, all of them there, and they were listening to him. And he was teaching them, especially about the resurrection of Christ. But most of them, believing that they are very clever, very wise, very well educated, as the Athenians were, we can't take it away from them. But when they heard him, then they said, okay, we will listen to you again. And they did not believe him, and they did not believe in the resurrection of Christ. But Saint Dionysius was a very well-educated man, and his wife, they believed in him. Now, we are living in Canada. We are living in a very civilized world, and we hear so much today about Christ, about science, about technology, about everything else. And it is very difficult for the people today to believe in the resurrection of Christ, because there are so many people that talk scientifically, they talk technology, and they dispute the existence of God. They don't want to believe in God. They become atheists, let alone believing in the resurrection of Christ. Because this is really something that it is very difficult for people. But let us listen again
to St. Paul what he says. He says, if Christ is not resurrected, then our faith is in vain, and then our preaching is in vain as well. Because the resurrection of Christ is the most important thing. As he was resurrected, we will be resurrected and we will live forever, forever and ever. Let's ask ourselves, what good is it if we live on this earth and our life for some people is very good, for some other people is miserable. But when we die, everything is finished. Is this what human being was created for? No. Men, women are created in the image and likeness of God. They are not only mud, they are not only body, they are body and soul, and the soul will live forever. But how can it be if we die and we are not resurrected? If we don't believe in the resurrection of Christ, we don't really believe in Christ. And again, I repeat, St. Paul says, if Christ is not resurrected, our faith is in vain. Well, the Athenians listened to St. Paul, and at the very end, they told him this. But as I said before, St. Dionysius was very well educated. He believed in him, and he became a Christian. Let us resolve one thing. Let us resolve from this point, this moment, to start living 100% for Christ, for God himself. If we do that, then we will be better citizens. We will be better to each other. We will love people. We will help people. We will live in harmony. We will not have wars and stuff like this. Therefore, beloved in the Lord, as we celebrate the feast day of St. Dionysius Areopagitis, let us think about this and let us try to be real Christians. And to be real Christians, I repeat myself, we must believe in the resurrection of Christ, and we must believe in our own resurrection, and we must believe in the afterlife, the eternal life. I hope and I pray that all of us will make it a point, and from now on we will never doubt the resurrection of Christ, we will never doubt the afterlife, we will never doubt our own resurrection. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Christ our Lord, you came and you became a man, and you are God and man at the same time, Theanthropos. People crucified you on the cross. You died on the cross as a human being, but you were resurrected. We thank you for that, and we wait and expect that you will resurrect us so that we will live forever and ever with you, the angels of heaven, the Holy Mother, and all the saints. Thank you, Lord Jesus Christ. Resurrected Christ. Πλήρης και τέλειος Θεός στην γη μας κατεβαίνει, με τρόπο ανεξήγητο σάρκα Θεός λαβαίνει. Και γίνεται Θεάνθρωπος πρώτος στην ιστορία, να ενωθεί ανθρωπινή φύση και η θεία. Την Τρίτη 24 Οκτωβρίου στο Μετροπολιτικό μας κέντρο θα έχουμε μία διάλεξη όλη την ημέρα. Θα είναι 4 ομιλητές για το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο
και τη δράση Του σε όλον τον κόσμο. Και παρακαλώ να φροντίσετε να έλθετε. Tuesday, the 24th of October, we are going to have in the Metropolitan Center a conference on the Ecumenical Patriarchate and his work around the world. I ask that you come to that conference. Θα αρχίσει στις 10 το πρωί και θα τελειώσει στις 4 το απόγευμα. Ομιλητές θα είναι ο Επίσκοπος Ραφαήλ από την Αγγλία, η Ηγουμένη Θεοξένη από την Κρήτη, ο Πατήρ Χλάδιο από εδώ, από τον Καναδά και ο κύριος Βολονάκης από εδώ, από τον Καναδά. This conference is going to start at 10 o'clock in the morning and will end at 4 o'clock in the afternoon. The speakers will be the following: Bishop Raphael from England, Mother Superior Theoxeni from Crete, Father Claudio from Canada, and Mr. Volonakis from Canada. Θέλω να εγγραφείτε, δεν θα πληρώσετε τίποτε και το φαγητό το μεσημέρι θα είναι δωρεάν. Αλλά θέλω να εγγραφείτε για να ξέρουμε πόσα φαγητά θα ετοιμάσουμε και περιμένω τουλάχιστον 300 ανθρώπους. I want you to register. There is no fee for this and the luncheon will be free, but I want you to register because we must know how many we will have so that we will prepare the luncheon. Είχαμε ξανά αυτή την conference, την διάλεξη, και θα την έχουμε και πάλι. Αλλά αυτή τη φορά πρέπει να είμαστε εκεί, διότι με τον coronavirus δεν είχαμε αυτή την συνδιάλεξη. We had had this conference before and we are going to have it again with different topics, of course, but for the last almost 5 years we did not have it because of coronavirus. Παρακαλώ τους αδελφούς ιερείς να έλθουν από τις κοινότητές τους με την συνοδεία τους. Τον πρόεδρο ή την πρόεδρο της κοινότητος, την πρόεδρο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος, μέλη της κοινότητος και μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητος και ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα εκκλησιαστικά. I ask all the Reverend Fathers to come with their people, the presidents of the community and the Philoptochos and other people that work together in the church. Την περασμένη Δευτέρα το βράδυ είχαμε τον Εσπερινό της εορτής του Αγίου Άνου του Θεολόγου, αλλά και το μνημόσυνο των κληρικών οι οποίοι υπηρέτησαν στον Καναδά, των αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των μεγάλων ευεργετών και δωρητών της Αρχιεπισκοπής μας. Last Monday we had had the Vesper service for the St. John the Theologian celebration and at the same time we had the memorial service for all the clergymen that have served in Canada, the Archons of the Ecumenical Patriarchate and of course the great benefactors and donors of our church. And και θα το έχουμε αυτό κάθε χρόνο την ίδια μέρα. And we will have this every year the same day. Και την Τρίτη το πρωί είχαμε την Θεία Λειτουργία. And Tuesday morning we had had the Divine Liturgy. Την Τετάρτη το βράδυ είχα δείπνο με τον κύριο Λουράκη, τον κύριο Σερέτη, πρώην και νυν πρόεδρο της Ελληνικής Κληρονομιάς και τον κύριο Μυρκόπουλο. Και συζητήσαμε πολλά θέματα, ιδιαίτερα όμως το κτίσιμο νέου ημερησίου ελληνικού σχολείου.
Wednesday night I had had a dinner with Mr. Lourakis, former president of HHF, Mr. Seretis, present president of HHF, and Mr. Mirkopoulos, and we discussed many things, but especially the building of a new school. Χθες είχαμε τη συνεδρίαση του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου της Φιλοπτώχου Αδελφότητος από όλο τον Καναδά με πρόεδρο την κυρία Βερούτη. Όλα πήγαν πολύ καλά. Yesterday, Saturday, we had had the meeting of the Archdiocesan Philoptogos Council under the presidency of Mrs. Veroutis and everything went very well. Αύριο θα έχουμε τη συνεδρίαση του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου από όλο τον Καναδά και θα έχουμε περίπου 35 με 40 ανθρώπους και όλη αυτή την εβδομάδα θα έχουμε την Πνευματική Σύναξη των Ιερέων στο Kingston. Monday you are going to have the meeting of the Archdiocesan Council from all of Canada and the rest of the week we are going to have a retreat of all the clergymen from across Canada. Έχουν δηλώσει περισσότεροι από 45 ιερείς και θα είμαστε εκεί να συζητήσουμε όλα τα θέματα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας. More than 45 priests have indicated they have been registered that they will participate and we will be there to discuss all matters of our archdiocese. Καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα, καλή χρονιά. May you have a good new year and fall and winter. Εξίψους κατήλθες, ο Εσκάρνος, ταφήν κατεδέξω τριήμερον, ή να είμας ελεύθερος εις των παθών, η ζωή και η Ανάσταση Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το πρόγραμμά μας. Παρακαλώ κρατήστε αυτά τα λόγια του Θεού και προσπαθήστε πάντοτε να κάνετε το θέλημά Του και την ερχόμενη Κυριακή πάλι μαζί. Thank you for watching our program. Please try to keep the words of God with you and try to do always His will. And next Sunday, again together. Την τόρον το εσάν ημνης τιμήσομεν και Ιησούν Χριστόν πάντες δοξάζομεν ότι Θεός αληθινός και μόνος Σωτήρ του κόσμου, σκέπε φρουρηχθή λατέ, Καναδάν υπανάχραντος και οδηγή απάντας εις λιμένα σωτήριον. Εσύ Παρθένε βόμεν, χαίρε ή και χαριτωμένη. Ειν τώρον το εσάν, ημνης τιμήσον, σαζόμεν ότι Θεός αληθινός και μόνος